Κύριε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και στη σημερινή εκπομπή. Έχω θέμα εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλα εν μέσω πολλών πολιτικών εξελίξεων σήμερα αυτή την Κυριακή. Λόγω φυσικά και της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά έχει αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή. Απόψε το βράδυ θα γίνει η ψηφοφορία. Πάνω κάτω το πολιτικό ρεπορτάζ, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ξέρουμε πώς θα κινηθεί αυτή η ψηφοφορία. Πολλά κόμματα έχουν εκφράσει ήδη τις θέσεις τους και τι θα κάνουν απόψε το βράδυ. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και στις 6 το απόγευμα συγκέντρωση έξω από την Βουλή, συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά συγκέντρωση έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου οι εργαζόμενοι αντιδρούν για όλο αυτό που έχει γίνει. Θα καλησπερίσω σήμερα μαζί μου και θα συζητήσουμε φυσικά για τις πολιτικές εξελίξεις, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον Βασίλη τον Οικονόμου. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Και φυσικά, όπως γίνεται κάθε Κυριακή, το γνωρίζουν ήδη οι τηλεθεατές, θα κληθείτε να απαντήσετε και σε ερωτήσεις τηλεθεατών. Με δύο τρόπους, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας προς τον Βασίλη Οικονόμου. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω του Facebook, όπως παρακολουθείτε διαδικτυακά την εκπομπή. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης σας βλέπετε αυτούς που σχολιάζουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε και εσείς να συνδεθείτε στο Facebook, εκεί σχολιάζετε επώνυμα. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που έχουμε φτιάξει, διότι πολλοί μπορεί να μην θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις επώνυμα. Είναι μέσω μιας πλατφόρμας, αμέσως τώρα θα δείτε ποια είναι, ask.fm, πληκτρολογείτε ask.fm/έχω θέμα. Εκεί βλέπουμε τις ερωτήσεις σας, φυσικά ανώνυμα, και την ώρα που βλέπω την ερώτηση την διαβάζω στον κύριο Οικονόμου. Να πάμε τώρα στον βουλευτή, στον βουλευτή Αττικής που έχουμε σήμερα εδώ, και να αρχίσω από τις πολιτικές εξελίξεις, σημερινές πολιτικές εξελίξεις. Στην ομιλία σας εσείς στη Βουλή υποστήριξατε ότι η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί από προσανατολιστικά, γίνεται σε λάθος χρόνο και αφήνει στο σκοτάδι την ελληνική κοινωνία. Για ποιο λόγο? Είναι λάθος ο χρόνος, γιατί είμαστε σε εξέλιξη, είστε σε εξέλιξη μάλλον η διαπραγμάτευση της χώρας με την Τρόικα για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Ακούμε πολλά σενάρια και πολλές εκδοχές αυτής της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Ο κύριος Τσαμαράς έχει δεσμευτεί ότι δεν θα επιβάλλει νέα μέτρα και φυσικά δεν θα υπάρξουν δυσχερέστερες αποφάσεις για τον ελληνικό λαό. Παρά τα αυτά, πολλά σενάρια ακούμε, είτε για τον φόρο της ακίνητης περιουσίας, είτε για την πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, είτε για τα ασφαλιστικά και για τις ομαδικές απολύσεις και για τις συντάξεις και τα εφάπαξ, και για μια σειρά θεμάτων τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της διαπραγμάτευσης. Ο κύριος Σαμάρας, το ξανατονίζω, έχει δεσμευτεί για πολιτική διαπραγμάτευση και για όχι νέα μέτρα. Ναι. Εγώ λογικά, και νομίζω κάθε σκεπτόμενος πολίτης, θα περίμενε την εξέλιξη αυτής της διαπραγμάτευσης και το πέρας αυτής από την υπεύθυνη κυβέρνηση, και αναλόγως θα κρίναμε και θα βαθμολογούσαμε και θα σχολιάζαμε και θα κρίναμε και θα παίρναμε τις πρωτοβουλίες εφόσον είχαμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας. Άρα η απάντησή σας είναι ότι γίνεται σε λάθος χρόνο, επειδή λάθος χρόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν το ζήτημα της ΕΡΤ, βέβαια. Υπάρχει το ζήτημα της ΕΡΤ. Αλλά ναι, το ζήτημα της ΕΡΤ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ένα θέμα το οποίο πλέον έχει μπει στο 5ο μήνα διάρκειας μιας εκκρεμότητας μετά από μια λάθος πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δηλαδή, ξεκίνησε τις μεταρρυθμίσεις με την θεωρία του σοκ. Μέσα σε ένα βράδυ υποτίθεται θέλει το ζήτημα μιας δημόσιας υπηρεσίας όπως ήταν η ΕΡΤ. Πράγμα το οποίο φυσικά και δεν έγινε. 5ο μήνα τώρα πάμε και χρειάστηκε η επέμβαση στο ΜΑΤ, αυτή η αυταρχική προσέγγιση, για να ολοκληρωθεί υποτίθεται η μεταρρύθμιση στον χώρο της ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως. Κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό, θα πάμε και στην ΕΡΤ. Επειδή... Θέλω να πω δηλαδή ότι υποτίθεται έγινε και με αυτή την αφορμή, αλλά νομίζω ότι το μείζον για τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό, είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης, γιατί εκεί αφορά κάθε Έλληνα σε όλες τις εκδοχές. Να μείνουμε σε αυτό. Κατά την άποψή σας, γίνεται σε λάθος χρόνο. Άρα, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι. Δεν έχει πάλι έξι. Για έξι μήνες δεν έχει κυβέρνηση. Συμφωνείτε στην πρόταση μομφής, αλλά όχι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε να γίνει μετά από 5 μήνες, μετά από 3 μήνες. Προσέξτε. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτε με την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με την προσέγγιση της κυβέρνησης. Όχι, όχι, για την πρόταση μομφής λέμε. Η πρόταση μομφής, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ένα τεχνικό μέσο. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ζήτημα δηλαδή μιας συγκεκριμένης ψηφοφορίας, αλλά μετουσιώνει όλη την πολιτική φιλοσοφία ενός κόμματος και αντιπαρατίθεται.
η φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ με τη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Και τις δύο προσεγγίσεις αυτές εμείς δεν τις δεχόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι και οι δύο βλαπτικές έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα για τη χώρα και τον λαό. Δηλαδή, η έννοια της μη πολιτικής διαπραγμάτευσης, όπως εμείς πιστεύουμε ότι πάνω κάτω θα γίνει, που έχει λειτουργεί με αυτή την έννοια και πορεύεται η κυβέρνηση, θεωρούμε ότι δεν βοηθάει σε μια νέου τύπου προσέγγιση με την Ευρώπη. Η θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να γυρίσουμε στο 2009, δηλαδή στον κρατισμό, όλα κρατικά, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη θέση τους, να μην κουνήσουμε κανένα, να μην τρέξει τίποτα, δηλαδή ουσιαστικά στη δεκαετία του 80, είναι μια προσέγγιση την οποία η δημοκρατική αριστερά καταλαβαίνει ότι ούτε την εστερνίζεται, ούτε θέλει να την εστερνιστεί. Όπως αναφέρατε και στη Βουλή, είπατε ότι η πανσπερμία των θέσεων και απόψεων μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ανάγκασε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα να καταφύγει στην πρόταση δυσπιστίας. Πανσπερμία των θέσεων και απόψεων. Να το αναλύσουμε λίγο στον κόσμο. Μάνι-μάνι, οι τρεις ομιλητές, ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Κουρουπλής και ο κύριος Δραγασάκης, στις εισαγωγικές τους ομιλίες, αλλιώς τελείως διαφορετικά προσεγγίσαν τα ζητήματα. Η σοβαρή προσέγγιση του κύριου και μετρημένη του κύριου Δραγασάκη δεν συνοδεύτηκε από μια αντίστοιχη του κύριου Βούτση, ο οποίος κύριος Βούτσης ουσιαστικά ήταν πολύ αιχμηρός με ένα πολεμικό πολιτικό λόγο, όπου πρέπει να γίνουν ρήξεις, πρέπει να γίνουν. Ουσιαστικά καλούσε σε επανάσταση το λαό. Αυτή η προσέγγιση, αυτή η διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων είναι το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όμως δεν μπορούμε να το καλύψουμε και να το λύσουμε το πρόβλημά του, γιατί πρέπει να το λύσει πρώτα απ' όλα ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του. Πρέπει να καταλήξει ποια θα είναι η εκδοχή, η επίσημη, η τελική με την οποία θα πολιτευτεί εν ώψη των εκλογών που θα έρθουν σε κάποια στιγμή. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με εσάς, δεν μπορεί να κάνει κάποια διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και ρωτάει και ο κόσμος, αλλά φυσικά και εγώ, αν ήσασταν εσείς λοιπόν στην εξουσία, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα λέγατε στους δανειστές, για να ξεφύγουμε λίγο από το θέμα με την πρόταση μορφής. Ναι, γιατί είναι αυτό. Αν είχατε εσείς δηλαδή απέναντί σας την αυτό, Τρόικα. Ήταν αυτό, κύριε Μαζάνη, που είχαμε πει όταν ήμασταν στην κυβέρνηση. Γιατί πριν από 6 μήνες ήμασταν στην κυβέρνηση. Είχαμε πει λοιπόν και είχαμε ζητήσει από τον κύριο Σαμαρά να φύγουμε από τη φάση της σταθεροποίησης που την πετύχαμε, δηλαδή δεν χροκόψει η χώρα πραγματικά. Άρα, εξασφαλίζοντας και πηγαίνοντας για το πρωτογενές πλεώνασμα, πρέπει να αναβαθμιστεί και η θέση της χώρας. Από τη στιγμή που εκεί που πηγαίναμε για χρεοκοπή, άτακτη μάλιστα, και μια καταστροφική πορεία για την οικονομία, όχι μόνο αποφεύθηκαν σε αυτά, αλλά σταθεροποιείται η κατάσταση. Εκεί όμως χρειάζεται λοιπόν μια αναβάθμιση της χώρας. Πολιτικά. Δεν είναι λογιστικό το ζήτημα. Εκεί λοιπόν ζητούσαμε εμείς από τον κύριο Σαμαρά να κάνει την πολιτική διαπραγμάτευση. Στα λόγια το δέχεται. Αλλά βλέπουμε ότι στην πράξη δεν μπορεί να το επιβάλλει. Θέλετε, γιατί η κυβέρνηση των δύο εταίρων και των 155 εδρών δεν φαντάζει πολύ ισχυρή. Θέλετε, γιατί οι ίδιοι δεν πιστεύουν σε μια πολιτική διαπραγμάτευση. Θέλετε, γιατί νιώθουν ότι είναι ακόμα σε αδυναμία. Πάντως, δεν είναι η διαπραγμάτευση που ο μέσος Έλληνας περιμένει. Γιατί ειλικρινά σας λέω, τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης που θα γίνει και της διαπραγμάτευσης θα τα γευτεί ο ελληνικός λαός λίγαν συντόμως. Γιατί θα είναι η μετουσίωση, θα μετουσιωθούν. Μετασυρωθούν σε νομικές πρωτοβουλίες. Είτε λέγεται νόμος για τα φορολόγηση των ακινήτων, αν θα είναι με τον Α χαρακτήρα ή με τον Β χαρακτήρα, από αυτή τη διαπραγμάτευση θα βγει. Αν θα προχωρήσει στον πλησιασμό της πρώτης κατοικίας, από αυτή τη διαπραγμάτευση θα βγει. Θέλω να πω δηλαδή, μια σειρά που ακουμπάει τον κάθε Έλληνα ουσιαστικά, από αυτή τη διαπραγμάτευση θα καθοριστεί αν πάμε για καινούργια υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου. Καινούργια φτώχεια, καινούργια περιθωριοποίηση. Ξέρετε κάτι, έχοντας μιλήσει από το πρωί με αρκετούς συναδέλφους σας, ενώ βουλευτές, μου έχουν πει το εξής, ότι ίσως να μην ήταν σωστή η ώρα που το έκανε, το timing που λέμε, που το έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει για τους επόμενους 6 μήνες, έτσι είναι, για τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορεί να το κάνει, μήπως δεν θα έπρεπε να το κάνει τώρα, διότι θα γίνει απόψε, θα ψηφιστεί, θα τελειώνει η ιστορία. Για τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και μέσα στους αυτούς τους 6 μήνες που ακολουθούν θα αποφασιστούν όλα αυτά που μας είπατε τώρα. Άρα, μήπως υπάρχει κάτι άλλο, μήπως βλέπετε κάτι άλλο. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει το πρόβλημα. Η διγλωσία. Μήπως θέλει να δείξει την ενότητά του. Μήπως θέλει να δείξει την ενότητά του, γιατί το άκουσα σήμερα το αυτό. Η διγλωσία δηλαδή τη προσέγγιση αλλά Τέξας και τη προσέγγιση αλλά
τοπικά ιδιώματα, φαίνεται ότι δημιουργεί μια μεγάλη αντιπαράθεση και σύγκρουση εσωτερικά. Είναι τελείως διαφορετικές οι προσεγγίσεις του κ. Λαφαζάνη και του αριστερού ρεύματος με σχέση με την ηγεσία του κ. Τσίπρα. Η έννοια πώς γίνεται η διαπραγμάτευση ή αν πάμε σε ρήξη, όπως το προσεγγίζει ο κ. Τσίπρας, είναι απόψεις οι οποίες δεν έχουν αποκρισταλωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, ο πολιτικό ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα υπάρξει κάποια διαρροή. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη πληροφορία εσείς. Δεν είναι εκεί για μένα το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ποιο σχέδιο κάθε κόμμα θα καταθέσει στον ελληνικό λαό εν ώψη εκλογών. Η σημερινή διαδικασία, παρόλο που είναι μείζονα σημασία, η πρόταση τη πιστεία είναι πολύ βασική, πολύ βασικό κοινοβουλευτικό εργαλείο. Να μην μείνουμε όμως σκέτοι σε αυτή την ψηφορία, να δούμε τι θέλει και τι προτείνει και πού το πάει κάθε κόμμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις γραμμές: η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και η γραμμή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Εμείς λέμε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει με τον κρατισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε όμως και με την πλήρη φιλελευθερωποίηση και ιδιωτικοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς προτείνουμε το μεικτό σύστημα των συμπράξεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό, μικρό, αλλά δυνατό και αποτελεσματικό κράτος που θα συμπράξει με τον ιδιωτικό παράγοντα. Με τις ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι ώστε να εξυγχρονιστούν οι δημόσιες δομές, να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο δεν θα είναι γενικός πάροχος, αλλά θα στηρίξει τα κοινωνικά στρώματα που έχουν πραγματική ανάγκη. Και μέσα από μεγάλες μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, στην οικονομία, να πάμε στην επόμενη φάση που πρέπει να είναι η φάση της ανάπτυξης. Η σταθεροποίηση δεν λέει τίποτα στη μέση οικογένεια. Γιατί λοιπόν ψηφίζετε παρόν στη συγκεκριμένη για να δηλώσουμε ότι είμαστε παρόντες στις εξελίξεις, είμαστε παρόντες στη Βουλή, δεν γινόμαστε ουρά κανενός, δεν είμαστε παρακολούθημα κανενός, έχουμε τη δικιά μας προσέγγιση, τη δικιά μας θεωρία και έχουμε τη δικιά μας γραμμή. Στην Βουλή έχουμε τριών ειδών ψήφους. Το ναι, το όχι και το παρόν. Δεν έχουμε τέταρτη, πέμπτη. Πολλοί λένε ότι το παρόν είναι το διπλωματικό της υπόθεσης. Αν θέλεις να αποφύγεις, να πάρεις θέση. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε να πάρουμε θέση και παίρνουμε θέση στη δικιά μας. Άρα λοιπόν, ο κάθε πολίτης που μας παρακολουθεί. Δηλαδή, να ρωτήσω, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα και ήταν κάποιο άλλο κόμμα που είχε αυτή τη δυνατότητα να καταθέσει την πρόταση μομφής, ενδεχομένως να μην δηλώνατε παρόν. Και συμφωνούσαμε με αυτό το κόμμα. Και συμφωνούσαμε με αυτό το κόμμα, τότε θα ήμουν οπαδός και μέλος και ψηφοφόρος αυτού του κόμματος. Πώς θα λεγόταν αυτό το κόμμα? Να ήταν ένα άλλο κόμμα. Πώς θα λεγόταν αυτό το κόμμα? Θα μπορούσε να καταθέσει, θα είχε τη δυνατότητα φυσικά να καταθέσει. Να μείνουμε στη Δημοκρατική Αριστερά, που είναι το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή εδώ και στη Βουλή. Και είναι το κόμμα που εγώ τουλάχιστον υποστηρίζω και ξέρω τι λέει. Ένα άλλο υποτιθέμενο κόμμα θα μπορούσε να πει τη δικιά του θεωρία. Άμα υπάρξει, να το ακούσουμε. Σήμερα όμως έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις μέσα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη αντιπαράθεση. Αλλά έχουμε και την πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς που λέει ότι και οι δύο αυτές προτάσεις δεν οδηγούν πουθενά. Πάμε λοιπόν για την τρίτη γραμμή, για τον τρίτο δρόμο, για τον τρίτο πόλο, όπου αυτός ο πόλος μέσα από τη σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση μπορεί να δώσει μια προοπτική. Ο πόλος της κεντροαριστεράς που έχει συζητηθεί, ναι, θα τον συζητήσουμε σε λίγο, θα το πούμε σε λίγο γι' αυτό. Πριν από δύο περίπου χρόνια, το Μάιο του 2010, διαγραφήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τρία μισή χρόνια. Διαγραφήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επειδή φυσικά δεν ψηφίσατε τα μέτρα το πρώτο μνημόνιο. Ωραία. Και ρωτάει ο κόσμος, τι άλλαξε λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα? Τίποτα δεν άλλαξε. Είμαι σταθερός σε αυτή τη θέση. Ποια θέση? Ότι φυσικά έπρεπε να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Δεν έπρεπε να πάμε χωρίς διαπραγμάτευση στο σχέδιο της Γερμανίας. Να λέμε Ευρώπη, ουσιαστικά μιλάμε Γερμανία. Το 2010 εκλήθησαν οι βουλευτές να ψηφίσουν και να συνυπογράψουν ένα σχέδιο το οποίο δεν ήταν ελληνικό. Ένα σχέδιο το οποίο δεν οδήγησε πουθενά. Είμαστε ακόμα 4 χρόνια σχεδόν μετά και χαροπαλεύουμε. Με μεγάλη φτώχεια, μεγάλη δυστυχία, μεγάλα προβλήματα και χωρίς προοπτικές σε καθαρό χρόνο και καθαρό ορίζοντα. Και φυσικά, αυτό που ζήτησα εγώ ποια ήταν? Μια σωστή διαπραγμάτευση, αν μιλάγαμε για το σχέδιο της Γερμανίας, ή πολύ καλύτερα ένα ελληνικό εθνικό σχέδιο.
Πράγμα το οποίο ζητάμε τώρα εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά. Γι' αυτό λοιπόν είπα παρόν στο το 10, είπα δηλαδή ότι δεν με καλύπτει η μη διαπραγμάτευση. Βέβαια ο πρωταγωνιστής της μη διαπραγμάτευσης το ομολόγησε μετά από πριν από λίγους μήνες. Είπε ότι σε 10 λεπτά θα ανοίγει το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας, αν θυμάστε. Mm-hmm. Και πρέπει να αποφασίσει μέσα σε 10 λεπτά. Όταν εγώ ισχυριζόμουν ότι δεν υπήρχε διαπραγμάτευση, με χλεβάζανε κάποιοι τότε. Τώρα γίνανε επαναστάτες πολύ ποπουλάροι, αλλά τότε ήμουν εγώ η παραδοξότητα. Το 2012 με τη Δημοκρατική Αριστερά συμμετείχαμε σε μια κυβέρνηση για να κρατήσουμε ζωντανή τη χώρα, να μην χρεοκοπήσει η πατρίδα μας και να κάνουμε μια διαπραγμάτευση αυτή που εμείς πιστεύαμε σε σχέση με την γερμανικό παράγοντα, πώς μπορεί η χώρα να πορευτεί και να φύγει από αυτή την υπόθεση των μνημονίων. Δεν το πετύχαμε. Πρέπει να πω ότι μετά από εδώ ένα χρόνο... Εδώ είναι πολλοί που ρωτάνε ότι αν μπορούσατε να ρίξετε την κυβέρνηση θα το κάνατε. Εμείς δεν συμφωνήσαμε, ξέρετε, όχι μόνο η ΕΡΤ, ήταν αφορμή. Εμείς θέλουμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει κινητικότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Σε αυτό το ερώτημα όμως είναι πολλοί που απαντάνε, δεν ξέρω από το δικό σας το κόμμα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που απαντάνε, ναι, αν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, θα ρίχναμε την κυβέρνηση. Τότε μας κατηγορούσαν, αν θυμάστε, πριν από 5-6 μήνες που φύγαμε, τον Ιούνιο του 2013, ότι βάζαμε, με αφορμή την ΕΡΤ, ότι βάζουμε σε περιπέτεια τη χώρα. Εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε εκλογές. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει σαν συνεργατική κυβέρνηση, η κυβέρνηση τότε των τριών μερών. Ναι. Πράγμα που δεν έγινε δυστυχώς. Ο κύριος Σαμαράς ήθελε να επιβάλλει σόνι και καλά την άποψή του. Γι' αυτό άλλωστε δεν ερώτησε τουλάχιστον τον έναν εταίρο που ήταν ο Φώτης ο Κουβέλης. Και από τη στιγμή που δεν έγινε αυτή η συνεργασία, ο Φώτης ο Κουβέλης δεν μπορούσε να παρίσταται απλά ως διακοσμητικό στοιχείο σε μια κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε συνεργατικές κυβερνήσεις. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί της αυτοδυναμίας. Εμείς δεν πιστεύουμε στα αυτοδύναμα σχήματα. Άλλωστε κρίθηκαν ιστορικά. Αυτά μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν. Εμείς πιστεύουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι αυτές οι κυβερνήσεις συνεργασίας πρέπει να έχουν όρους, κανόνες και να είναι πραγματικές συνεργασίες. Και προϋποθέσεις. Και προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μετανιώνουμε γιατί συμμετείχαμε σε μια κυβέρνηση. Εμείς δεν είπαμε ζήτω το μνημόνιο. Άλλωστε η Δημοκρατική Αριστερά και ο υποφαινόμενος δεν έχει ψηφίσει ποτέ μνημόνια. Έχει ζητήσει ίσα-ίσα τροποποιήσεις και αλλαγές. Εσείς θεωρείστε, μάλλον χαρακτηρίζεστε ως αντιμνημονιακός. Δεν με ενδιαφέρει κανένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Όχι, το λέω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ στην, μάλλον ο κόσμος έτσι όπως το βλέπει και φυσικά μέσω και των μίντια, χαρακτηρίζουν τους βουλευτές ως μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Καλή παγίδα. Όμως, αυτό θέλω, είναι παγίδα αυτό. Καλή διότι παγίδα. Πώς μπορεί να έλεγε το άλλο αντιμνημονιακό, τι είναι ο αντιμνημονιακό, ο οποίο πάει και ψηφίζει. Προσέξτε λοιπόν κύριε Μαζανή, εγώ τι θα πρότεινα. Και θέλουμε να. Και εμείς αλλά λέτε ότι είναι παγίδα το αντιμνημονιακό. Σαφέστατα. Γιατί το διεθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, mm-hmm. τι θα κάνει, θα μοιράζει καθρέφτες, καθρεφτάκια και δώρα θα μοιράζει στον κόσμο. Σήμερα, γιατί δεν είναι καθαρές οι πολιτικές δυνάμεις. Γιατί η Δημοκρατική Αριστερά πάει κόντρα στο ρεύμα και λέει εμείς θα κρατήσουμε τη δικιά μας γραμμή. Γιατί το εθνικό μας σχέδιο που θα προτείνουμε δεν θα λέει γενικές παροχές. Δεν θα λέει πάμε πάλι στις συντάξεις ή στους μισθούς του 2008-2009. Εμείς θα πούμε μια παραγωγική ανασυγκρότηση. Εμείς θα πούμε μεγάλες αναμεταρρυθμίσεις. Αλλά όμως δεν θα τάξουμε ούτε διορισμούς, ούτε πρόσληψεις καινούργιες, ούτε νέες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Αν δεν φτιάξουμε νέες φάμπρικες, νέα θερμοκήπια, νέες εργασίες, νέες δουλειές, αν δεν ανοίξουν νέες επιχειρήσεις, αν δεν κινηθεί το χρήμα, να ανοίξουν οι δουλειές, να βρει κόσμος δουλειά, δεν έχουμε πολυτέλεια και περιθώριο νέων αυξήσεων. Αυτό μπορεί να το πει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Σαμαράς τολμάει να το πει. Και όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι μας περιγράφουν μια κακή κατάσταση και μια δυσάρεστη κατάσταση, μπορούν να πάνε σε εκλογές και να μην τάξουν ούτε το παραμικρό. Έχουν τα κότσια. Κύριε Οικονόμου, η Δημοκρατική Αριστερά θα το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν το εθνικό σχέδιο που προτείνουμε εμείς είναι αντιμνημονιακό, είναι λιγότερο μνημονιακό, είναι δύσκολο ή είναι το ίδιο δύσκολο. Επειδή έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις από τηλεθεατές, σε λίγο θα αρχίσω να τις διαβάζω κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ρωτήσω, ο κόσμος που συναντάτε στον δρόμο, τι σας λέει? Και γνωρίζουν ότι είστε βουλευτής. Πολλά πράγματα. Καταρχάς δεν κυκλοφορώ με αστυνομικούς, όπως ως γνωστόν. Οδηγώ μόνος με το αυτοκίνητό μου και τη Βέσπα μου και πηγαίνω
παντού μόνος και είμαι συνέχεια με κόσμο. Ωραία. Τι σας λέει, θα συναντάει τα παράπονά του? Πολλά θέματα. Πολλά δηλαδή, θέματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια και μεγάλα. Αλλά εγώ όμως δεν είμαι δημοσιογράφος να κάνω ρεπορτάζ. Όχι, εμείς τα γνωρίζουμε. Όχι, λέω, σε εσάς τι σας λέει. Εγώ δεν κάνω το δημοσιογράφο ρωτώντας τι πρόβλημα έχει ο καθένας. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και δεδομένα. Μια οικογένεια η οποία έχει δύο και τρεις ανέργους μέσα, μια οικογένεια η οποία έχει μειωθεί ο μισθός του πατέρα και η μητέρα δεν δουλεύει και το παιδί σπουδάζει, είναι συγκεκριμένα τα προβλήματα. Εγώ δεν κινούμαι μέσα στον κόσμο κάνοντας το δημοσιογράφο και γράφοντας τον μπλοκάκι συνέχεια ιστορίες καθημερινής τρέλας και καθημερινών προβλημάτων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προσφέρω λύση. Πρέπει από τη δικιά μου λειτουργία να πάρω αποφάσεις και να σπρώξω τα πράγματα σε μια κατεύθυνση. Αυτή είναι η διαφορά του δημοσιογράφου, αυτού του πολιτικού που παριστάνει τον δημοσιογράφο, δεν λέει ποτέ την άποψή του, απλά περιγράφει τα προβλήματα, και του πολιτικού, δηλαδή του λαϊκού αντιπρόσωπου που είμαι εγώ, ως εκλεγμένος, που προσπαθώ να πω κάτι. Εγώ δεν λέω ότι αυτό που είναι η σοφία είναι η λύση όλων των προβλημάτων, αλλά προσπαθώ να πω κάτι κι εγώ. Να πιέσω την κυβέρνηση θέλετε, να πιέσω την εξουσία θέλετε, να κάποια πράγματα να βελτιωθούν και να αλλάξουν. Γι' αυτό όταν βρίσκω τους φίλους ή τους συμπολίτες και μιλάω σε καθημερινή βάση, χωρίς, σας είπα, προστασίες και... γιατί δεν τις έχω ανάγκη. Σαφώς, υπάρχουν και πολιτικοί που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Όπως φαίνεται, αυτό λοιπόν που συζητάω είναι τα προβλήματα. Και φυσικά ο κόσμος θα μου πει τα προβλήματά του. Αλλά για μένα δεν είναι απλά να μεταφέρω προβλήματα. Εγώ πρέπει να βρω πίσω για λύσεις. Και νομίζω γι' αυτό μας ψηφίζει ο κόσμος. Όσοι τέλος πάντων κυβέρνηση... Να πάμε λίγο και στην κυβέρνηση. Υποστηρίζει ότι δεν θα λάβει νέα οριζόντια μέτρα και δεν θα προβεί φυσικά σε περαιτέρω περικοπές μισθών και συντάξεων. Εσείς τι λέτε, πάμε για ακόμα ένα μνημόνιο ή όχι? Πρέπει να λύσουμε ένα θέμα. Υπάρχει, μπορεί το 2014, ας πούμε, ότι το 2013 έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και φτάσαμε σε σημείο σταθεροποίησης. Το 2014 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Ακούμε για δημοσιονομικό κενό 2,5 δις, λέει η Τρόικα, η κυβέρνηση 500 εκατομμύρια. Μάλλον κάτι δεν κολλάει εκεί. Έτσι δεν είναι? Όταν έχεις πρωτογενές πλεόνασμα, δεν έχεις κενό. Αν έχεις κενό, σημαίνει ότι το πρωτογενές σου πλεόνασμα είναι μια συνθήκη συζήτησης και απλά και μόνο, δεν είναι ουσία. Αν έχεις πρωτογενές πλεόνασμα, σημαίνει ότι έχω πληρώσει μισθού, συντάξεις, λειτουργικά έξοδα και μου έχει περισσέψει και κάτι από αυτή τη διαχείριση. Το οποίο το μοιράζω ή πρέπει να το μοιράσω. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα κενό το 2014. Αν υπάρχει κενό το 2014, κάποιος πρέπει να το καλύψει. Ή θα πας σε δανεισμό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε δανεισμό στις αγορές όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της χώρας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εξασφαλιστούν επιτόκια κάτω από το 6-7%. Δηλαδή απαγορευτικά επιτόκια. Εδώ χθες μας είπαν ότι θα είναι εφικτό να γυρίσουμε στις αγορές το 2014. Το στοίχημα λοιπόν και το ερώτημα. Μακάρι να γυρίσουμε στις αγορές. Παρά τα αυτά, η κάθε παράταξη εν όψη και των εκλογών που έρχονται πρέπει να πει ποιο είναι το σχέδιό της για τη συνέχεια της χώρας. Θέλουμε νέο μνημόνιο, θα πάμε στο τρίτο μνημόνιο. Θέλουμε να βγούμε στις αγορές. Υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Και αν απεγκλωβιστούμε από μνημόνιο, ρώτησα την άποψή σας. Εσείς τι πιστεύετε? Θα έρθει και άλλο μνημόνιο ή όχι? Όχι, εμείς πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται άλλο μνημόνιο. Δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Να σας πω, δεν είναι ο κ. Κουβέλης πρωθυπουργός, ούτε εγώ είμαι ο άνθρωπος. Οι δικές σας πληροφορίες τι λένε από τα στοιχεία που μαζεύετε? Δεν μπορώ να σας πω, είναι ευθύνη του κ. Σαμαρά αυτή. Ο Σαμαράς είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σαμαράς έχει την ευθύνη να κάνει αυτά που λέει. Και σας το λέω έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε καθαροί όλοι. Ότι αν είχε την ευθύνη η Δημοκρατική Αριστερά και ο Κουβέλης, φυσικά η δικιά μας γραμμή θα ήταν όχι τρίτο μνημόνιο. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ξαναλέω, όχι ευχάριστο, αλλά δικό μας. Με δικές μας προτεραιότητες, με δικές μας επιλογές και με δικές μας ευθύνες. Δηλαδή, όταν εγώ σου κόβω από σένα κάτι, δεν θα λέω μου το λέει η Τρόικα, θα το πω ότι το λέω εγώ. Τι πρέπει να κόψω και τι πρέπει να δώσω στον παιδικό σταθμό που ήμουν σε μια εκδήλωση σήμερα στο Περιστέρι, όπου πρέπει να στηρίξω τους βρεφονιπιακούς δημοτικούς σταθμούς για να πηγαίνει η μάνα να αφήνει το παιδί και να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά της. Ναι, δηλαδή εσείς λέτε ότι εάν ήσασταν στην κυβέρνηση θα λέγατε στους δανειστές stop ως εδώ, τι θα κάνατε? Πολιτική, το ρωτάνε, το βλέπω, το ρωτάνε. Πολιτική διαπραγμάτευση, το είπα από την αρχή. Πολιτική διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά όταν ο κόσμος ακούει πολιτική διαπραγμάτευση πρέπει να
γίνει κατανοητό τι σημαίνει η πολιτική διαπραγμάτευση. Τι σημαίνει η πολιτική διαπραγμάτευση. Η πολιτική διαπραγμάτευση σημαίνει ότι πλέον έχοντας επιτύχει τη σταθεροποίηση της χώρας μετά από 4 χρόνια μεγάλων θυσιών και άδικων θυσιών και κακού και άσχημου και κακού επιμερισμού των βαρών, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες και τάξεις που δεν έχουν πληρώσει σχεδόν τίποτα σε αυτήν την ιστορία. Ή διαφωνείτε? Όχι, δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν, λοιπόν, το λέω εγώ, απαντάω εγώ. Ότι υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Όταν λοιπόν έχει επιμεριστεί το βάρος μόνο στο μικρομεσαίο, στο μισθωτό και στο συνταξιούχο, εκτιμούμε ότι αυτός ο άδικος καταμερισμός, γι' αυτό δεν ψήφισα, σας λέω, το πρώτο μνημόνιο, ούτε το δεύτερο, το Φεβρουάριο του 2012, γιατί θεώρησα ότι ο καταμερισμός των βαρών ήταν τελείως άδικος. Εγώ δεν είπα ότι να μην φορτωθεί ο μισθωτός κάποια βαρύ. Και νομίζω κανένας Έλληνας δεν το αρνήθηκε αυτό. Κανένας δεν είπε ότι και ο συνταξιούχος μια σειρά από σύνταξη, αυτός που έπαιρνε 3.000 ή 2.500 ή 2.000, να μην έχει ένα βάρος, να μην σηκώσει και αυτός ένα βάρος. Αλλά όχι μόνο αυτός. Μάλιστα. Να σηκώσει και μια τάξη και μια ομάδα του πληθυσμού, η οποία ακόμα, και όχι για... Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της λίστας Λαγκάρντ, που είναι εύκολο. Ήμουνα και στην Επιτροπή την Εξεταστική και την ξέρω από μέσα την ακόμα υπόθεση. Ακόμα ανοιχτό είναι αυτό το θέμα. Ναι, περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο. Ενώ άλλα κράτη το έχουν κλείσει και... Περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο σε σχέση με το ποινικό και σε σχέση με το, με το ζήτημα το λογιστικό-οικονομικό, περιμένουμε το ΣΔΟΕ να προχωρήσει. Το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος, και μας το ρωτάνε και αυτό, για ένα νέο κίνημα, ένα νέο κόμμα ή ένα νέο πόλο, πείτε το, της κεντροαριστεράς. Τι μπορεί λοιπόν να περιμένουμε από εκεί? Είναι εφικτό? Το προσπαθούμε. Όσοι νιώθουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πολιτική γραμμή, ναι. Πολιτική γραμμή δηλαδή που λέει τι, δεν πάω σε οριστική ρήξη με την Ευρώπη, γιατί θέλω να μείνω στην Ευρώπη, με ενδιαφέρει το ευρώ, με ενδιαφέρει να είμαι σε αυτή την ομάδα κρατών, αλλά όμως πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση και οι όροι συμμετοχής μου σε αυτή την ομάδα κρατών της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι όροι υποτέλειας, αναξιοπρέπειας και δυστυχίας του λαού μου. Αν λοιπόν εξασφαλίσω μια τέτοια διαπραγμάτευση όπου μπορώ να έχω μέσα σε αυτόν τον καταμερισμό θέσεων, οικονομικών στάσεων που υπάρχουν και καταστάσεων, μπορώ να εξασφαλίσω μια αξιοπρεπή και με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά παρουσία, πρέπει να δώσω μεγάλο αγώνα με συνέπεια να μείνω στην Ευρώπη, να κατηθώ μες στην Ευρώπη, να κάνω τις αλλαγές στο κράτος μου, να κάνω τις αλλαγές στους θεσμούς μου, να γίνω ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπως όλοι λέμε, καλά λειτουργεί το κράτος της Γερμανίας, καλά λειτουργεί όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό και λέμε να λειτουργήσουμε σαν τη Γαλλία, σαν την Μεγάλη Βρετανία, σαν την Γερμανία, σαν την Ελβετία, δεν είναι βέβαια μέσα στην Ευρώπη, αλλά να λειτουργήσουμε, πώς το λέμε. Το λέμε δηλαδή με μια έτσι, μελαγχολία ότι γιατί εμείς δεν λειτουργεί το κράτος μας με αυτόν τον τρόπο. Να αρχίσει να λειτουργεί το κράτος μας με αυτόν τον τρόπο. Και να δώσουμε δυνατότητες και ευκαιρίες να αναπτυχθεί η οικονομία. Κοινή κάθοδο, Δημάρ Πασόκ σε ευρωεκλογές. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καθένας τι θέλει να κάνει. Εμείς, σαν Δημοκρατική Αριστερά, παίρνουμε την ευθύνη. Βλέπετε τώρα, πολλοί δεν συμφωνούν. Λένε, τι είναι αυτό το παρόν, πού πας να ξεφύγει η Δημάρ, γιατί δεν μπαίνει πίσω από κάποιον μεγάλο να τελειώνει. Δημιουργεί προβληματισμό, ενόχληση. Ενοχλούμε. Ναι, βέβαια, από την άλλη μεριά όμως η. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν το κόμμα σας, δείχνουν το κόμμα σας σε όριο, στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Και είναι αλήθεια αυτό. Αν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις, γιατί κάποιοι μπορεί φυσικά, να μην. Φυσικά και τις παρακολουθούμε. Τις παρακολουθούμε. Και προσέξτε να δείτε. Εμείς λέμε το εξής. Αν αυτά που λέμε δεν μπορούν να σταθούν ή δεν υπάρχει κοινωνική αναφορά και κοινωνική βάση να τα δεχτεί, δεν έχει νόημα και να υπάρχουμε. Να πάμε σπίτι μας. Εγώ. Θα πάω σπίτι μου, θα πάρω το βαλιτσάκι μου, θα πάω να δουλέψω στην Ευελπίδων. Είμαι στο ιδιωτικό τομέα, ένα δικηγόρο είμαι, ούτε εμεί στο συντήρητο του δημοσίου ναι, θα είμαι. Ξέρετε γιατί το ρώτησα αυτό. Σμπάζεσουμε και χωρί την πολιτική. Σας είπαν ενώ κάποιοι... είμαστε ενεργοί πολίτε όμω. Ναι, είστε ενεργοί πολίτε, αλλά μου είπατε, πριν από λίγο, σα λένε κάποιοι, γιατί δεν εντάσσεστε δίπλα σε ένα άλλο κόμμα να τελειώνει η ιστορία. Γι' αυτό σα το ρώτησα. Μήπως γιατί δεν εντασσόμεθα. Ναι, πριν δεν μου είπατε ότι σα λένε πολύ για ποιο λόγο η δίκη. Γιατί δεν πάμε, δεν ψηφίσουμε το όχι. Του ΣΥΡΙΖΑ μα. Περνάνε από γενιές 14 γιατί είμαστε προδότες, υποτίθεται, γιατί δεν ψηφίζουμε την άποψή τους. Το 4% του 2012, το 2013-2014 απαιτεί την αυτοδυναμία. Μιλάμε για κρίση αλαζονίας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν δέχεται, κάποιοι δεν δέχονται το να υπάρχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή
που να έχουν τη δικιά τους προσέγγιση και άποψη. Δεν μας αρέσει, δεν, το θεωρούν αδιανόητο. Γιατί δεν πας πίσω από το ναι ή από το όχι. Σε αυτό πάμε να ζήσουμε τώρα. Εμείς λοιπόν κόντρα σε αυτό το ρεύμα λέμε θα έχουν τη δικιά μας άποψη μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία. Θα είναι 3%, 3%, θα είναι 5%, θα είναι 10%, θα είναι 1%, όπου μας πει ο λαός. Αλλά εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος στις μετρήσεις, ένα 20%, παρόλο τη δυστυχία, τα προβλήματα τα τεράστια, τα καταγράφετε όλοι και όλοι μας. Ένα 20% λέει δεν έχω αποφασίσει. Θέλω να δω τι μου πούνε οι πολιτικές δυνάμεις. Αν πιάσουν κάποια ζητήματα. Εμείς με τη μετριοπάθεια και τον ρεαλισμό μας πιστεύουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος που δεν πάει ήδη στην πεπατημένη, δηλαδή γενικώς και σηκωμός, τα καταδαφίζουν όλα στο κράτος του ΣΥΡΙΖΑ ή όλα στους ιδιώτες της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένας κόσμος από το 20% των αναποφάσεων που μπορεί να πει ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να είναι αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για την θεωρία των δύο άκρων? Δεν την πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ένα άκρο υπάρχει. Υπάρχει το άκρο της βίας. Με όποια μανδύα, με όποια ιδεολογία, με όποια φορεσιά και να έχει, ένα είναι το άκρο. Η βία. Είμαστε απέναντι στη βία σαν Δημοκρατική Αριστερά. Άρα είστε κατά αυτής της άποψης. Ναι. Αφού δεν την πιστεύετε. Ναι, δεν θεωρούμε ότι είναι άκρο το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρυσή Αυγή. Είναι ακραία εξτρεμιστική, φανατική οργάνωση η οποία δεν συνάδει με το δημοκρατικό και πολιτικό ήθος της Ελλάδας. Η χειρισμή της κυβέρνησης. Στο λίκνο αφορά της Δημοκρατίας τη δεν μπορούμε να συζητάμε για τον Χίτλερ. Στο λίκνο της Δημοκρατίας. Αν δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε το παρελθόν μας, το ένδοξο, την ιστορία μας και πάμε πίσω στα χρόνια και πούμε ότι η δημοκρατία ξεκίνησε από αυτή τη χώρα και από αυτό το λαό και αυτός ο λαός δεν μπορεί να λέει ή να εκφράζει θεωρίες απάνθρωπες. Ναι. Η ερώτησή μου όμως ήταν εάν θεωρείτε ότι ήταν σωστή η χειρισμή της κυβέρνησης όσον αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Αργοπορημένη. Ναι. Τι λέτε λοιπόν στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής? Ότι κανείς πλέον από τη στιγμή που έχουν αποκαλυφθεί εγκληματικές συνιστώσεις και εκδοχές αυτής της οργάνωσης και αυτού του κόμματος, κανείς δεν έχει το άλοθη ούτε της αγανάκτησης ούτε του θυμού. Άρα πιστεύετε ότι πράγματι το κόμμα αυτό είναι εγκληματικό? Μάλλον όχι το κόμμα. Αποτελεί μέλη του κόμματος εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει λοιπόν η δικαιοσύνη που το λέει αυτό. Και εγώ την παρακολουθώ πολύ σοβαρά την δικαιοσύνη και πιστεύει η Δημοκρατική Αριστερά ότι η Χρυσή Αυγή με τις θεωρίες και τις απόψεις του χιτλερικού πυρήνα της, της χιτλερικού τύπου σκέψης, δεν συνάδει με την ελληνική παράδοση, τον ελληνικό πολιτισμό, με το πνεύμα της δημοκρατίας που ξεκίνησε από αυτό εδώ το χώρο, την Ελλάδα, από αυτό το λαό, τους Έλληνες. Πάντως μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί και θα μας ενδιαφέρει η άποψή σας σε αυτό και το βλέπω ότι το ρωτάνε κιόλας. Δηλαδή να σχολιάσετε το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Χρυσή Αυγή σχεδόν στα ίδια ποσοστά. Όχι, μετά από αυτά που έχουν συμβεί. Πολύ λίγο πεσμένοι. Όχι λίγο. Τι από μπορεί να συμβεί? Μπήκε για 14-15, τη δείχνουν στο 7-8. Κάποιες άλλες ίσως τη δείχνουν ούτε στο 8-9. Πάντως μπαίνει στη Βουλή, έτσι φαίνεται. Σαφέστατα. Αλλά προσέξτε να δείτε. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Τι δείχνει? Δείχνει ότι υπάρχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή που με άλοθη την οικονομική κρίση εκδηλώνουν πολύ κακές νοοτροπίες και συμπεριφορές του εαυτού τους. Άρα πιστεύετε ότι είναι ο κόσμος καλοί άνθρωποι? Αυτοί που ψηφίσαν Χρυσή Αυγή από αντίδραση? Σήμερα, το 2012 το δέχομαι την αντίδραση. Αν και τότε δεν πρέπει να είμαστε πολύ. Εμείς δεν χαϊδεύουμε, κύριε Μαζάνη, δεν χαϊδεύουμε. Δεν θέλουμε να χαϊδεύσουμε, δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι με κανέναν. Με όποιον πιστεύει τις ιδέες μας. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος που σήμερα μετά την αποκάλυψη όλων αυτών των γεγονότων, μετά από φόνους, νεκρούς, τραυματίες, τραμποκισμούς του ποινικού δικαίου, καταστάσεις. Λέει ακόμα αυτό, άτι λεγόταν Χρυσή Αυγή, Χρυσά Αυγά, Χρυσό Ξημέρο, όπως και να λεγόταν. Η Δημοκρατική Αριστερά να λεγόταν. Λέει αυτό το πράγμα, το υποστηρίζω, έχει μεγάλη ευθύνη αυτός. Και δεν υπάρχει άλλο ούτε θυμού ούτε αγανάκτησης. Θέλω να είμαστε απλοί. Άρα αυτό το 7, 8, 9, 10, 55% πήγαινε. Ήταν για μας αντίπαλοι. Είμαστε μακριά και έξω από την οτροπία αυτών των ανθρώπων και θεωρούμε ότι δεν είναι καλοί Έλληνες και καλοί άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα, καλοί άνθρωποι δεν είναι. Ναι, μετά και τη δολοφονία. Αυτός που υποστηρίζει έναν που έχει σφάξει έναν νέον άνθρωπο, γιατί απλά πιστεύει κάτι διαφορετικό και τον υποστηρίζει, δεν είναι καλός άνθρωπος.
Δεν είναι καλός άνθρωπος. Κάποιοι υποστηρίζουν όμως ότι δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι καλός άνθρωπος για εμάς, κύριε Μαζανή. Αν θεωρεί κάποιος ότι καλά κάνει και σφάζει, καλά κάνει και χτυπάει, είσαι μαύρος, μελαμψός, δεν πιστεύεις αυτό που πιστεύω εγώ και πρέπει να σε σπάσω το ξύλο, δεν είσαι καλός άνθρωπος για εμάς. Να μην το πάω πολιτικά. Το πάω ανθρώπινα. Εγώ δεν θα σε κάνω παρέα. Δεν θέλω να μιλάω μαζί σου. Δεν σε θεωρώ καλό άνθρωπο. Σας λέω άποψη οικονόμου. Ξέρετε κάτι. Μπορώ να ξέρω, ότι ενοχλώ κάποιος τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν θέλω να έχω στην παρέα όχι, είναι η άποψή και φίλο μου έναν άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει εγκλήματα. Εγώ είμαι δικηγόρος. Αν χρειαστεί και κάποιον ο οποίος έχει κάνει ένα ποινικό αδίκημα, μπορεί να με έχει υπερασπιστεί. Εγώ θα το δικαίωμά του κάποιου να υποστηρίζει και να έχει μια ιδεολογία, ακόμα και τη χιτλερική ιδεολογία. Το δέχομαι. Δεν θέλω όμως να έχω. Δεν τον θεωρώ καλόν άνθρωπο αυτόν που λέει τέτοια πράγματα. Που λέει ότι πραγματικά επειδή έτυχε να σου να Εβραίος, επειδή έτυχε να σου να Τσιγκάνος ή επειδή έτυχε να σου ομοφυλόφιλος, θα σε στείλω στο Auschwitz. Δεν το δέχομαι. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο. Όχι γιατί ήμουν Έλληνας και ξεκίνησε τη δημοκρατία από εδώ. Είναι στη ζωή, στην ανθρωπότητα. Το ζήσαμε αυτό. Εκατομμύρια άνθρωποι χαθήκανε. Γιατί κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα με τον κολόβο μουστάκι να πει ότι όποιος δεν μου μοιάζει. Θα τον εξαφανίσω. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Και να έχετε στην Ελλάδα εδώ και να το λέμε αυτό ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ή της. Ναι, οικονομική κρίση. Υπάρχουν κόμματα. Υπάρχουν που δεν συμφωνώ εγώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν συμφωνώ, εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά. Ας πάνε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ας πάνε και γιατί, ας κάνουν κάτι άλλο. Αλλά μην μου λένε χιτλερικές ιστορίες και μην μου λένε ότι ο σκοπός αγίας στα μέσα, άρα χτυπάω, σκοτώνω. Και κάνω τέτοια πράγματα και αυτό το λέω κόμμα και ιδεολογία. Υπήρξαν συνάδελφοι, βουλευτές, που μετά την δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο έξω από τα γραφεία, μίλησαν και είπαν. Καταδικαστέω και αυτό. Ναι. Καταδικαστέω, ναι. Άλλη όμως είναι η ερώτηση. Είπαν, ακούσαμε δηλαδή από τα στόματά τους, χρειάζεται προσοχή διότι ενδεχομένως οδηγούμαστε στα άκρα επικίνδυνες καταστάσεις στη χώρα εμφύλιος. Τι πιστεύετε εσείς? Εγώ πιστεύω. Ναι. Ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, ο μέσος Έλληνας, η μέση ελληνική οικογένεια, ο μέσος άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον τόπο, δεν θέλει, όχι εμφυλίους, δεν θέλει αυτές τις καταστάσεις. Τι θέλει? Θέλει να μπει μέσα με μια σοβαρότητα το πολιτικό σύστημα και πρέπει ο καθένας μας να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση, να βρουν λύσεις, να μπορούν να ορθώσουν το αναστημά τους και να κάνουν μια σοβαρή διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς και τον Ευρωπαϊκό Παράγοντα, να ξανανοίξει λίγο η οικονομία. Και να αρχίσει πάλι να κυλάει το νερό στο αυλάκι μιας ανάπτυξης, να ξαναπάρουμε μια ανάσα. Το εμφύλιο, τι είναι εμφύλιος, δηλαδή ήμασταν η μόνη χώρα και ο μόνος λαός του 45 που αντί να απολαμβάνουμε τα αγαθά του τερματισμού του πολέμου, σφαζόμασταν μεταξύ μας. Η πιο ηλίθη της Ευρώπης. Όλα τα κράτη ανοικοδομηθήκανε, εμείς σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Μεγάλη επιτυχία. Και να έρθουμε 2014 να συζητάμε, πάμε σε εμφύλιο πόλεμο. Okay. Είναι λόγια που ακούστηκαν από συνάδελφους σας, γι' αυτό το ρωτάω, για να δω. Υπάρχει εάν όμως, είναι συνάδελφοι σας. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ακούστηκε. Πέρα από κάποιους τρόμο... φανατικούς και εξτρεμιστές. Πώς δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα. Δεν τα λέει καλά ο οικονόμου. Μην το ψηφίσουμε τον οικονόμου. Να πάει σπίτι του οικονόμου. Ας πάμε σε κάποιον που τα λέει καλύτερα. Αλλά όμως μέσα σε μια λογική, σε μια κατάσταση που έχουμε στήσει εδώ ένα κράτος, μια κοινωνία με τα προβλήματά της, με τα ζητήματά της, αλλά είναι μια κοινωνία που μπορούμε να συνοηθούμε. Στην Ευρώπη είμαστε, δεν είμαστε ούτε στη Ζιμπάμπε ούτε στην Ουγκάντα. Να μην γίνουμε, να μην πάμε εκεί τώρα. Η άποψή σας για τη βουλευτική αποζημίωση γίνεται λόγος τελευταία. Ήταν πολύ μεγαλύτερη, έχει μειωθεί και αυτή, όχι αναλογικά, αυτό είναι η αλήθεια. Έχει μειωθεί όμως. Είναι μια αποζημίωση, δηλαδή ο βουλευτής έχει πολλά έξοδα και πολλές υποχρεώσεις. Συγκρινόμενοι με το μέσο μισθό. Με το μέσο μισθό. Βλέπει τα πόθεν αίσθηση των βουλευτών. Ναι. Βλέπει 20, 30, 40 ακίνητα στα πόθεν αίσθηση των βουλευτών. Καταθέσει σε. Όχι όλοι. Ναι, δεν λέω για όλου. 20, 30 ακίνητα σε πολλού βουλευτέ. Σε πολλού καταθέσεις... Στου 300. Βλέπει... Όχι στου 300. Το 20% έχει. Καταθέσει σε τράπεζε. Πολλέ τράπεζε. Μετοχέ. Εγώ και άμα μπουν στο πόθεν αίσθηση που το βάζω πάντα από τη σελίδα στη σελίδα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα το βάζω το 2000 που εξελέγει πρώτη φορά και κάθε χρονιά για να υπάρχει η σύγκριση. Γιατί άμα με βρει να έχω εγώ τρία σπίτια, λέει τίποτα. Αν όμως το 2000 που εξελέγει πρώτη φορά δεν είχα κανένα σπίτι, πρέπει να με ρωτήσει μέσα σε 10 χρόνια πώς έκανα τρία σπίτια, ε. Σαφώς. Έτσι. Αν είχα όμως τρία σπίτια το 2000 και έχω το 2013 πάλι τρία σπίτια,
δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχουν όμως βουλευτές που θα μπορούσαν ζήσουν χωρίς τη βουλευτική τους αποζημίωση. Άκουστε, αυτός που δεν δουλεύει, εγώ αυτό σας λέω τώρα και δικηγορώ. Ναι. Ο άλλος είναι και ιατρός, ο άλλος είναι και μηχανικός. Ο άλλος είναι επιχειρηματίας, έμπορος, ναι, εισοδηματίας. Τώρα που δεν έχουμε τα συμβιβαστό και έχει τη δουλειά του καθένας, μπορεί πραγματικά αυτός που δουλεύει πραγματικά να έχει τη δυνατότητα να δουλέψει και να μην έχει την αποζημίωση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν μπορούν να γυρίσουν. Είναι ασύγχρονοι. Σαφώς, ναι. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο ιδιωτικό τομέα και δεν έχουν εργασία αυτή τη στιγμή, που ζουν από αυτή την αποζημίωση. Εγώ να σας πω κάτι. Να βρούμε μια μέση οδό, μια μέση λύση. Αυτός ο οποίος εργάζεται να παίρνει μια ενδεικτική αποζημίωση. Και από εκεί και μετά υπάρχουν εκεί άνθρωποι που δεν έχουν άλλο πόρο στη ζωή τους και ας βρούμε ένα ποσό το οποίο να το αποδεχτούμε όλοι. Για συμβολικούς λόγους. Γιατί πραγματικά τα κονδύλια αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τίποτα ιδιαίτερο σαν τρύπες του ελληνικού δημοσίου. Για συμβολισμό όμως, γιατί υπάρχει κόσμος που δεινοπαθεί και δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία του τόπου να ζει σε τελείως διαφορετικό τρόπο. Ποιες είναι οι προτάσεις λοιπόν της ΔΗΜΑΡ, να πάμε και στο θέμα της ανεργίας και συγκεκριμένα στην ανεργία των νέων, που αυτή τη στιγμή είναι ένα στους δύο. Το τεράστιο ζήτημα, το μόνο ζήτημα. Γιατί όλο ρωτάμε και απόψεις δεν παίρνουμε. Προσέχετε τώρα, τι να σας λύσεις πω, δεν ότι παίρνουμε. Θα πάμε τώρα στις εκλογές και θα προμοιράζουμε θέσεις εργασίας, δηλαδή διορισμούς. Δεν θα το κάνουμε. Δεν έχει βγει όμως ποτέ κάποιος να πει ότι ξέρετε κάτι. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ανεργία στην Ελλάδα. Τέλος. Μην περιμένετε να μειωθεί η ανεργία. Να είναι ειλικρινής. Εμείς θα το πούμε και το λέμε. Ότι απλά δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η ανεργία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εμείς θα πούμε κάτι πολύ απλό. Και συγχρόνως πάρα πολύ δύσκολο και ενοχλητικό. Ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση που σας είπα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα αναπτυξιακό κουμπαρά. Δηλαδή το κενό που συζητάμε όλοι για το 14, 15, 16 είναι γύρω στα 12 δισεκατομμύρια, αν θυμάστε. Μάλιστα. Εκεί, πριν ολοκληρώσετε, να πάω περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφοντας θα διαβάσω και τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Λοιπόν, επιστρέψαμε, περνάμε ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Θα διαβάσω μερικά από τα σχόλια των τηλεθεατών προς τον κύριο Οικονόμου, αλλά και φυσικά κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Οικονόμου, δεν γίνεται όλα τα σχόλια να είναι φυσικά θετικά. Ούχι. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει την άποψή σου, την άποψή του. Καταλαβαίνω, κυρίες και κύριοι, και την δικιά σας την αντίδραση. Εγώ όμως είμαι καθαρός από κόσμο, προσπαθώ, δεν θέλω ούτε να στρογγυλώ από τα σχόλια. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος τηλεθεατής, γιατί
πολλά τα οποία σας ρώτησα ήδη τα έκαναν ερωτήσεις, έγιναν ερωτήσεις από τους τηλεθεατές. Είμαστε σε κρίση και λόγω αυτής, φαντάζομαι θα εννοεί τη κρίση αυγής, το Ναζιστικό Κόμμα μπήκε στη Βουλή. Ακόμα και τώρα λέει, γιατί δεν κάθεστε να βρείτε όλοι μαζί μια λύση, παρά το κάθε κόμμα βρίζει το άλλο. Όχι, δεν βρίζουμε εμείς κανένα κόμμα. Όπως είδατε, εμείς δεν θέλω να βρίσουμε κανένα. Ίσως ο Φώτης Κουβέλης πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζήτησε κοινή σύσκεψη όλων των πολιτικών αρχηγών. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Δεν φταίει ο Φώτης Κουβέλης, τώρα άμα οι άλλοι, ο κάθε αρχηγός έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και τέλος πάντων, ο καθένας ας έχει τη δικιά του αντιμετώπιση. Αλλά στο μείζον, που είναι εγκληματικές συμπεριφορές, νοοτροπίες και χιτλερικού τύπου καταστάσεις, να τις αποθήσουμε. Μάλιστα. Πάμε λίγο γρήγορα. Πότε πιστεύετε, όχι, αν αρνηθείτε το μνημόνιο, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε στη δραχμή, ρωτάει ένας άλλος τηλεθεατής. Όπως σας είπα, η Δημοκρατική Αριστερά είναι υπέρ της Ευρώπης. Θεωρούμε πολύ μεγάλη κατάκτηση ότι βρισκόμαστε εδώ, στην Ευρώπη. Μεγάλη κατάκτηση θεωρούμε το ότι έχουμε το ευρώ. Παρόλα τα δεινά και τις δυσκολίες που περνάμε. Εμείς πιστεύω ότι με μια καλή διαπραγμάτευση, με μια πολιτική διαπραγμάτευση, το τονίζω, όχι λογιστική διαπραγμάτευση, μπορούμε να, όχι και με τον ευρώ να μείνουμε και να παρουσιάσουμε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, δηλαδή τη δικιά μας εκδοχή για το πώς θα προχωρήσουμε. Το οποίο όμως να μην είναι ξανά δυνάμεις στις πατάλες, σε ένα ασύρωτο κράτος. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουμε διαζύγιο με αυτή την νοοτροπία και συμπεριφορά. Μάλιστα. Ρωτάει ένας άλλος, πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Όπως πάμε τώρα και με αυτή την προοπτική. Η κυβέρνηση λέει θα αχνοφαίνεται η ανάπτυξη στο 2015. Το 2015. Ωραία. Εγώ σχόλιο πιστεύω ότι όμως θα πάει και πίσω, αν πάμε έτσι. Αν γίνει κάτι πιο ριζικό και μια πιο σωστή πολιτική διαπραγμάτευση, μπορεί μέσα στο 2014 να ξεκινήσουμε. Κύριε Οικονόμου, ρωτάει κάποιος, ακούμε για νέα μέτρα μετά την ψήφιση της πρότασης Μομφής. Με βάση αυτούς τους ισχυρισμούς για το καλό των πολιτών, μήπως τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βάλουν στην άκρη τις προσωπικές τους διαφορές? Τις βάλουμε. Κανένας δεν λέει όχι, αλλά να προβάλλουμε κιόλας να ξέρει ο κάθε πολίτης τι λέει το κάθε κόμμα και παίρνοντας και κάνοντας την υποστήριξη ο καθένας σε ένα κόμμα, παίρνει και την ευθύνη. Γιατί αν εγώ προτείνω να ξαναγυρίσουμε στον κρατισμό του 1980, θα πρέπει να εξηγήσει το κόμμα που το προτείνει πού θα βρει τα λεφτά να πληρώνει ακόμα νέους δημόσιους υπαλλήλους και νέους οργανισμούς που προτείνει. Θα συγκυβερνούσατε, ρωτάει ένας άλλος, με τον κύριο Σαμαρά? Αν ναι, θα μπορούσατε να δεχτείτε προτάσεις του που ενδεχομένως να μην σας εκφράζουν? Στις συνεργασίες ποτέ νερώνεις το κρασί σου. Οι αρχαίοι Έλληνες το νερώναν το κρασί ως δείγμα σοφίας. Θυμάστε? Μάλιστα. Το νερωμένο κρασί δεν ήταν κακό, κακή συμπεριφορά, ήταν καλή συμπεριφορά. Δηλαδή είχε το μέτρο και τη σοφία μέσα της. Εμείς τι λέμε? Με τον κύριο Σαμαρά ξεκινήσαμε τη συνεργασία και ένα χρόνο συνεργαστήκαμε. Αλλά όμως δεν μπορεί να είναι κυβέρνηση κύριο Σαμαρά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Η συνεργατική κουλτούρα λείπει στην Ελλάδα. Θεωρούσε ο κ. Σαμαράς ότι είναι κυβέρνηση δικιά του. Δεν είναι δικιά του, ήταν κυβέρνηση τριών κομμάτων. Άρα έπρεπε να βρεθεί η κοινή συνισταμένη. Εμείς όταν λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσουν οι αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα με τα ΜΑΤ και με τις νομοθετικές πράξεις προερχομένου, δικαιωθήκαμε δυστυχώς στην εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί αυτά γίνανε. Και πιστεύουμε ότι αν σε κάθε οργανισμό και σε κάθε υπηρεσία κάνουμε νομοθετικές πράξεις και στέλνουμε τα ΜΑΤ, σε λίγο καιρό θα γίνει μια στρατοκρατούμενη Ελλάδα. Γιατί πρέπει να κάνουμε πολλές ρήξεις, πολλές αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Τι θα κάνουμε, όλα αυτά με την αστυνομία θα τα κάνουμε? Είναι εδώ ένας άλλος φίλος μέσω του Facebook που λέει ότι εξαιτίας της Δημοκρατικής Αριστεράς δημιουργήθηκε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας. Όσο για το λευκό, δείχνει πόσο ηθικά άτομα. Παρόν. Τα μπερδεύει ο φίλος. Δεν μας παρακολουθεί. Τι εννοείτε. Παρόν ψηφίζουμε. Όχι, εννοεί εξαιτίας σας δημιουργήθηκε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Όσο για το λευκό. Παρόν, λέω. Α, εννοείται για την ψηφοφορία. Ναι. Δείχνει πόσο ηθικά άτομα είναι και πόσο εκτιμούν τους εργαζόμενους. Είναι η άποψή του. Πάντως ψηφίζουμε παρόν. Εγώ δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο για το υπόλοιπο. Το λευκό εννοεί παρόν. Δεν είναι λευκό, είναι. Ναι, εντάξει, το κατάλαβε έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό το λευκό με το παρόν. Το λευκό σημαίνει δεν παίρνω θέση. Το παρόν έχω θέση, αλλά έχω τη δικιά μου θέση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και για τις θέσεις που εκφράσατε. Για την πρόσκληση. Και, για τους, και φυσικά εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε και ρωτήσατε με τον κύριο Οικονόμου για αυτά που θέλετε εσείς και σας απασχολούν. Εξάλλου, ο σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να έρχονται σε επαφή έστω και διαδικτυακά, διότι αυτή είναι η δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο, ο πολιτικός με τον πολίτη.
Λοιπόν, η τηλεόραση της Ζούγκλας παραμένει φυσικά με τις ζωντανές μεταδόσεις από το Σύνταγμα αλλά και έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και μην ξεχνάτε, απόψε στις 10 το βράδυ, πολιτική εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας για όλες τις εξελίξεις, φυσικά απευθείας συνδέσεις από τη Βουλή για την ψηφοφορία, φυσικά για την πρόταση Μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας απόγευμα.